Θέλω να εκφράσω την χαρά μας για τη συνάντηση που είχαμε με την αντιπροσωπείο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλής τον σύντροφο και φίλον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα του Κόμματος. Ξέρετε ότι μας συνδέουν με το ΚΚΕ Ελλάδας διαχρονικοί αδελφικοί δεσμοί. Έχουμε δώσει μαζί κοινούς αγώνες, έχουμε συμμετάσχει από κοινού σε αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο και θεωρώ ότι είναι βαθιές, πολύ βαθιές, οι ρίζες της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ μας. Είχαμε τη δυνατότητα στη σημερινή συνάντηση να αλληλοενημερωθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για την κατάσταση στην Κύπρο, στην Ελλάδα και βέβαια να εκφράσουμε την έντονη μας ανησυχία για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή με την κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας, με τους υπεριαλιστικούς πολέμους οι οποίοι διεξάγονται και οι οποίοι προκαλούν τεράστια προβλήματα, προβλήματα τα οποία οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπων να φεύγουν από τις χώρες τους, να αναζητούν την διάσωση της ζωής τους, την ελπίδα για έναν καλύτερο μέλλον κάπου αλλού και βέβαια να ανταλλάξουμε απόψεις επίσης για τα εθνικά ζητήματα τα οποία απασχολούν και την Ελλάδα και την Κύπρο. Από τη δική μας πλευρά έχουμε ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Έχουμε εκφράσει την έντονη μας ανησυχία για την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα η οποία αναπτύσσεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου αλλά και τις προκλήσεις της Τουρκίας αναφορικά με των πιθανών επικισμών της περίκλης της πόλης της Αμοχώστου και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι σε ό,τι μας αφορά θα αντισταθούμε σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις και την ίδια στιγμή βέβαια θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εφόσον θα έχουν τερματιστεί οι τουρκικές προκλήσεις με στόχο να καταλήξουμε σε λύση στο Κυπριακό. Λύση η οποία θα βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου, στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε να ανταλλάξει απόψεις και για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε εκφράσει τη διαφωνία μας για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιθετικούς πολέμους, καθώς επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σε πάρα πολλά και σημαντικά ζητήματα. Εκφράσαμε την ανησυχία μας για τις οικονομικές πολιτικές οι οποίες προωθούνται και οι οποίες στοχεύουν να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη αφαιρώντας ταυτόχρονα εισοδήματα από τον κόσμο της εργασίας. Πολιτικές οι οποίες στοχεύουν να εξυπηρετήσουν τους λίγους και τους εκλεκτούς και όχι τους πολλούς, των λαών. Έχουμε να ανταλλάξει επίσης απόψεις για την ανάγκη να ισχυροποιηθεί το κίνημα της ειρήνης. Θα συνεργαστούμε λοιπόν προς την κατεύθυνση της ισχυροποίησης του κινήματος της ειρήνης, καθώς επίσης και στην αναβάθμιση της μεταξύ μας συνεργασίας για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θα πω απλώς ότι έχουμε πει ότι θα είμαστε σε μια συστηματική και συχνή επαφή, να ανταλλάζουμε ενημέρωση και απόψεις για τα διάφορα ζητήματα που απασχολούν τις χώρες μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κόσμο ολόκληρο. Και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον σύντροφο τον Δημήτρη και την αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για την πολύ επικοδομητική, συντροφική και ειλικρινή συζήτηση την οποία είχαμε.